Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2016 αποτυπώνει τόσο στα γενικά του μεγέθη όσο και στις ειδικές προβλέψεις του τη βαθιά κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα από την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και την έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής για το μέλλον. Είναι ένας προϋπολογισμός ύφεσης της οικονομίας και μεγαλύτερης φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει 3,2 δις ευρώ πρόσθετους φόρους και 2,5 δις ευρώ περικοπές στις δαπάνες με κυριότερες στις παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν την επιστροφή της χώρας στην ύφεση, στην αύξηση του δημόσιου χρέους και στα πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα, στην αβεβαιότητα και συνεχή περικοπή στα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν αντιαναπτυξιακό, αναποτελεσματικό, οικονομικά και κοινωνικά άδικο προϋπολογισμό. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η εμφάνιση βελτιωμένων σε σχέση με τις προβλέψεις δικτών της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν αξία για τους πολίτες, γιατί αυτοί θα συνεχίσουν να υφίστανται νέα μέτρα φοροεπιδρομής, μειώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπονται τόσο από τα προαπαιτούμενα όσο και από το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2016. Επιπλέον 3 δις ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέσω της αύξησης φορολογίας νομικών προσώπων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, αύξηση συντελεστών φορολόγηση ενοικίων, διατήρηση του έμφυα. Η κυβέρνηση, αντί να επιδιώξει την έξοδο από την κρίση ή την υπέρβαση τουλάχιστον της κρίσης μέσα από διαφορετικές αλλαγές στη φορολογία, αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, περικοπή δαπανών αποκρατικοποιήσεις, ελάφρυση των βαρών για επιχειρήσεις, καταφεύγει σε μια εκτεταμένη φοροεπιδρομή χωρίς την ίδια στιγμή να μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους δεσμεύτηκε στο μνημόνιο που υπέγραψε. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, από τα 5,7 δις ευρώ νέων παρεμβάσεων, τα 2,5 δις ευρώ θα προέλθουν από το σκέλος δαπανών, ενώ τα 3,2 θα προέλθουν από τα έσοδα. Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, το βάρος των περικοπών στο μεγαλύτερο μέρος του πέφτει στις αδύναμες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, δείχνοντας για πολλωστή φορά τη σημερινή κατάσταση την οποία δημιουργεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Έλληνα πολίτη. Μετά την κατάρρευση της μεσαίας τάξης, η ανακατανομή των βαρών γίνεται πλέον από τους φτωχούς στους φτωχότερους, ως αποτέλεσμα της δήθεν σκληρής και πάντως ανίδεης και καταστροφικής διαπραγμάτευσης. Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού υποστηρίζεται ότι θα υπάρξει αύξηση εσόδων ύψους 3,2 ευρώ. Αυτή η αύξηση από πού θα προέρχεται? Θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη δυσβάστακτη φορολογία στις εταιρείες και τους επιτιδευματίες, με μόνο μέλημα να παρουσιαστούν ισοδύναμα μεγέθη στους δανειστές. Μεγέθη και τρόποι φοροείσπραξης απαγορευτικοί έστω και για σκέψη επένδυσης και επικείμενης ανάπτυξης της χώρας. Ας δούμε όμως τι γίνεται και σε συγκεκριμένους τομείς, τουλάχιστον αυτούς που έχω την ευθύνη της παρακολούθησης. Στον τομέα της δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, η κυβέρνηση αρκείται σε γενικόλογες αναφορές σχετικά με τις δαπάνες που προορίζονται για τις επιχειρησιακές δράσεις των σωμάτων ασφαλείας, χωρίς να ιεραρχούνται και να αξιολογούνται οι ανάγκες για την τεχνολογική αναβάθμιση των μηχανισμών αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό καμία αναφορά σε δαπάνες για την κατάρτιση και την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, για την απόκτηση τεχνογνωσίας, καμία αναφορά σε προσλήψεις εξειδικευμένου και καταρτισμένου επιχειρησιακού και επιστημονικού προσωπικού, η οποία πλέον κρίνεται απαραίτητη ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ανάγκες των μορφών εγκληματικότητας. Την ώρα που η διεθνοποιημένη τρομοκρατία δημιουργεί εκατόμβες θυμάτων στην Ευρώπη, η ελληνική κυβέρνηση δεν λαμβάνει καμία πρόβλεψη για την ενίσχυση των αντίστοιχων δυνάμεων της αστυνομίας στην Ελλάδα. Επίσης, δεν προβλέπεται καμία δαπάνη για την τεχνική υποστήριξη, καθώς και για τη συντήρηση και προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ούτε επενδύει, αλλά ούτε και διατηρεί επαρκώς τις συνθήκες κατοχύρωσης του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας ασφάλειας σε μία περίοδο που η προστασία της αποτελεί μείζον διακύβευμα.
Στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και στο προσφυγικό, βαδίζεται σταθερά από ήττα σε ήττα, συμπαρασύροντας τη χώρα από ιδεολειψία και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαδίζεται παρασύροντας τη χώρα στην απομόνωση και στην αποδυνάμωσή της απέναντι στους εταίρους. Η πολιτική του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης δεν είναι απλώς λανθασμένη. Είναι καταστροφική, γιατί ίσως δεν κατανοήθηκε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό τι συνέβη στις 13 Δεκέμβρη στο Παρίσι και πόσο ραγδαία είναι πλέον η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό και χθες υποχρεωθήκατε σε άτακτη υποχώρηση, χάνοντας για τη χώρα μας ακόμη και αυτά που θα μπορούσατε να είχατε διασφαλίσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι ο Υπουργός αρνιόταν το αίτημα πολιτικής προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το απόγευμα το αποδεχόταν. Το πρωί έλεγε όχι στη Frontex όπως κάνει εδώ και μήνες η κυβέρνηση και το βράδυ υποχρεωνόταν σε αναδίπλωση. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση και υπεύθυνη αντιμετώπιση αυτή και αυτό το καταλαβαίνει πλέον ο ελληνικός λαός ιδίης εξόδης. Φτάσαμε στο σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την έξοδό μας από τη συνθήκη Σέγγεν λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ανοχή σας για μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε και η κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αδιαφορεί για τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες και σε δεύτερη φάση να σύρεται με εξωτερική παρέμβαση στην υποχρεωτική εφαρμογή. Σας το έχουμε ξαναπεί. Η πολιτική που ακολουθείτε στο προσφυγικό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Frontex είναι λανθασμένη, επικίνδυνη και επιζήμια. Και έχουμε κάποια ερωτήματα. Ενώ η κυβέρνηση όφιλε να ολοκληρώσει τη δημιουργία των 5 hot spots για τα οποία δεσμεύτηκε μέχρι σήμερα, δεν έχει καν περιγράψει νομοθετικά αυτή τη δομή. Με τα βίας ολοκληρώνει το πρώτο στη Μυτιλίνη και παραμένει νεφελώδης ο τρόπος χρηματοδότησής της. Υπάρχει πρόβλεψη για τους μη αιτούντες άσυλο μετανάστες και για τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, τα οποία δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι το εξής. Φέρατε στην Εθνική Αντιπροσωπεία έναν ηφαισιακό προϋπολογισμό, ο οποίος όχι μόνο θα συσσωρεύσει νέα δυσβάστακτα βάρη στον ελληνικό λαό, αλλά είναι προφανώς ανεφάρμοστος. Εμείς το καταψηφίζουμε, αλλά εσείς και οι ασκούμενες πολιτικές σας είστε σε αδιέξοδο δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δικαιούστε να παρασύρετε τη χώρα σε αυτό το κατήφορο, σε αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθεοδόρου Θόδωρο, βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης.